Και ήρθε η στιγμή να φτιάξουμε την τούρτα τιραμισού. Θα κάνουμε μία τούρτα ουσιαστικά που πραγματικά θα έχει γεύση τιραμισού, αλλά η female fame. Για την τούρτα τιραμισού θα χρειαστούμε: για το σιρόπι, 100 γραμμάρια καφέ φίλτρου ή στιγμιαίο, 80 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 20 γραμμάρια κονιάκ. Για τη γέμιση, 125 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 60 γραμμάρια κονιάκ, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 5 κρόκους από μεσαία αυγά, 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη και 2 κουταλιές της σούπας κακάο, Nestlé Dessert. Για τη σύνθεση, 420 γραμμάρια σφολιάτα χρυσή ζύμη, 1 κουταλιά της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική και 180 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert. Για το σερβίρισμα, 20 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη και 20 γραμμάρια κακάο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη. Πρώτα απ' όλα, επειδή θα κάνουμε ένα τύπου τιραμισού γλυκό, θα πρέπει να ετοιμάσουμε το σιρόπι μας, το σιρόπι καφέ. Έχω 100 ml καφέ φίλτρο εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε και στιγμιαίο, άμα θέλετε. Θα ρίξω τη ζάχαρη και το κονιάκ. Κανονικά βάζουμε ή μαδέρα ή κάποιο άλλο κρασάκι. Αλλά με κονιάκ είναι πιο ασφαλές το όλο αποτέλεσμα και είμαι σίγουρος ότι έχετε λίγο κονιάκ όλης πίτσας. Άμα δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε κάποιο μπράντι ή κάποιο ουίσκι. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά ίσα-ίσα να λιώσει ζάχαρη. Πρέπει να λιώσει ζάχαρη και να αφήσουμε στην άκρη το σιρόπι να κρυώσει. Το θέλουμε κρύο για τη συνταγή μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη σφολιάτα μας. Οπότε, να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη, ζυμωμένη με τα πιο εκλεκτά υλικά. Η συσκευασία περιέχει 2 αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτας για πίτες και γλυκά. Εμείς θα βάλουμε σε γλυκό σήμερα τη συνταγή, οπότε χρειαζόμαστε το ένα φυλλαράκι. Και έτσι όπως είναι τα φύλλα σφολιάτας μου μέσα, μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο το ένα και το άλλο να το βάλω πίσω στο ψυγείο, γιατί είναι τυλιγμένα ξεχωριστά. Και πριν ξεκινήσουμε με τη σφολιάτα μας, το σιρόπι έχει βράσει, κοιτάξτε εδώ. Με το πάρει μια βράση, αφήνουμε στην άκρη, σβήνουμε τη φωτιά. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τώρα ανοίγουμε τη σφολιάτα και όπως είδατε την άλλη σφολιάτα την έβαλα στο ψυγείο. Γιατί? Γιατί η σφολιάτα είναι ένα καταπληκτικό υλικό που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, αλλά θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Δηλαδή, η φυλοποίηση που θα γίνει μέσα στη σφολιάτα είναι ζύμη βούτυρο, ζύμη βούτυρο, ζύμη βούτυρο, ζύμη βούτυρο πολλές φορές. Σε περίπτωση που ξεχάσουμε τη σφολιάτα μας στη θερμοκρασία δωματίου για πολλή ώρα, θέλουμε μετά να τη χρησιμοποιήσουμε, δεν θα πετύχουμε την φυλοποίηση. Οπότε πάντα μα πάντα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και τη στιγμή που χρειαζόμαστε τη σφολιάτα να τη βγάζουμε από το ψυγείο και να τη χρησιμοποιούμε κατευθείαν. Οκ. Okay. Επειδή θέλουμε ένα φύλλο σφολιάτας, ανοίγουμε γρήγορα εδώ. Οπότε, έχουμε δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι να βάλουμε σε ένα μπολ και να ζάχαρο-κακαώνουμε και άλλος τρόπος είναι να ρίξουμε ζάχαρη-κακάο και μετά να κόψουμε. Τι θέλεις, κύριε σκηνοθέτη? Θέλεις το πάνω. Ωραία. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Nestlé Dessert Cacao που φτιάχνεται από επιλεγμένους κόκκους κακάο, έχει πλούσια γεύση και άρωμα. Όταν είναι πλούσιο και καλό το κακάο δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, αυτό πρέπει να το θυμάστε. Οπότε χρειαζόμαστε μόνο μία κουταλιά της σούπας, κοιτάξτε, τέλεια. Και όσο πιο καλό το κακάο, τόσο πιο σοκολατένιο το άρωμα στη συνταγή μας. Πολύ βασικό να το θυμάστε. Τώρα θα ρίξω 1, 2, 3, 4 κουταλιές σούπα ζάχαρη και θα ανακατέψω. Εδώ. Τώρα, είτε μπορείτε να βάλετε λίγο βουτυράκι και να απλώσετε το μείγμα από πάνω, είτε μπορείτε κατευθείαν να βουτάτε μέσα τη σφολιάτα. Εμείς θα κάνουμε το δεύτερο τρόπο, που το αφήνω αυτό στην άκρη, παίρνω το φύλλο σφολιάτας και παίρνουμε ένα μαχαίρι, κόβουμε εδώ και εδώ και εδώ και στη συνέχεια το κάθε φυλλαράκι το χωρίζουμε σε μικρά κομματάκια εδώ. Όπως βλέπετε πρέπει όλη τη διαδικασία να την κάνουμε σχετικά γρήγορα γιατί σε περίπτωση που μαλακώσει η σφολιάτα θα είναι δύσκολο να τη χειριστούμε. Αρχίζει να μαλακώνει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να την πιάσουμε στα χέρια μας. Συνεχίζω και με τα υπόλοιπα. Και με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε από τη συνταγή μας το να κάνουμε ladies finger, σαβαγιάρ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπισκοτάκια που χρησιμοποιούμε σε ένα τιραμισού. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πιο αφρά το αποτέλεσμα, γιατί είναι πάρα πολύ αφρά τη σφολιάτα μας και σίγουρα είναι πιο εύκολο για όλους. Χρειαζόμαστε 2 ταψάκια με λαδόκολλα. Τα έχω εδώ έτοιμα. Και κοιτάξτε τι κάνετε. Παίρνετε όπως είναι τη σφολιάτα, τη βουτάτε στη ζάχαρη και το κακάο και πάνω στο ταψάκι.
Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαδικασία να την κάνετε με τα παιδάκια σας, με τη γειτόνισσά σας, με τον εραστή σας. Και τώρα παίρνουμε τα ψάκια μας μπροστά, ένα πιρουνάκι και θέλω να τρυπήσετε τη σφολιάτα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα φουσκώσει πάρα πολύ. Θέλουμε να φουσκώσει, αλλά ελεγχόμενα, όσο πρέπει. Και μόλις τρυπήσετε καλά τη σφολιάτα, ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 190 βαθμούς. Κανόνας μεγάλος, πάντοτε ψήνουμε σφολιάτες πάνω από 180, σίγουρα, για να μπορέσουν να φουσκώσουν. Και θα ψήσετε περίπου 20-25 λεπτάκια μέχρι που να φουσκώσουν και να γίνουν ωραίες. Εξαρτάται από το φούρνο σας. Μπορεί να πάρει 25, μπορεί να πάρει 27, εκεί πέρα κάπου. Μόλις γίνουν και γίνουν ωραίες χρυσαφένιες τραγανές, ωραία χέρια, θα γυρίσουμε πίσω, θα τις αφήσουμε να κρυώσουν και θα ετοιμάσουμε ουσιαστικά την κρέμα τιραμισού. Ραντεβού σε 45 λεπτάκια γιατί θα τα αφήσουμε να κρυώσουν καλά. Τιραμισού στα ιταλικά σημαίνει ανέβασέ με ψηλά. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε καφέινη, σε συνδυασμό με τη σοκολάτα, δίνει ενέργεια. Φήμες θέλουν το τιραμισού να επινοήθηκε στη Σιένα το 17ο αιώνα προς τιμήν του μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης. Το αρχικό όνομά του ήταν Τζούπα Ντελ Ντούκα, δηλαδή σούπα του Δούκα. Επειδή όμως έχει αφροδισιακές ιδιότητες, μετονομάστηκε σε τιραμισού. Άλλες πηγές αναφέρουν πως δημιουργήθηκε το 1971 στην ιταλική πόλη Τρεβίζο ή πως το έδιναν δώρο οι εργένητες φίλοι στο γαμπρό λίγο πριν το γάμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την κρέμα. Να σας πω ότι οι σφολιάτες μου είναι έτοιμες, τραγανές, ωραίες, σοκολατένιες όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το σιρόπι μου είναι και αυτό έτοιμο. Θα τα διάσω ένα μπολάκι για να το έχω στην άκρη. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, αυτό είναι αρκετό. Και αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι η αυθεντική συνταγή που κάνουμε κρέμα τιραμισού, που χρειάζεται αυγά. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι πιο εύκολο, γίνεται. Έχω στο site αρκετές συνταγές με τιραμισού που γίνονται χωρίς αυγά και ουσιαστικά χρειάζονται ένα μίξερ. Και τα δύο είναι καλά, αλλά η αυθεντική έχει μία μοναδική ζελατινοποίηση, να το πω έτσι, που γίνεται λόγω των αυγών και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και οι δύο είναι καλές, αλλά αυτή είναι πιο τεχνική. Οπότε, άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, στο site θα μπείτε στην συνταγή τιραμισού. Οπότε είναι πιο εύκολη εκείνη, μπορείτε να την κάνετε σίγουρα όλοι σας. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω ένα μπολ με νερό που βράζει από κάτω και έχω κάνει το λεγόμενο bain-marie. Αυτό που θέλουμε είναι να σιγοβράζει το νερό από κάτω και ουσιαστικά να ζεσταίνει τον μπολ από πάνω και να μπορέσουμε να παστεριώσουμε τα αυγά, αλλά να μην τα φτάσουμε σε υψηλή θερμοκρασία. Γιατί ως γνωστόν το μάξιμο που μπορεί να φτάσει στον μπολ είναι 100 βαθμούς. Σε περίπτωση που βάλουμε το μάτι πάνω στη φωτιά και προσπαθήσουμε να κάνουμε την όλη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ελεγχόμενο και σίγουρα τα αυγά μας από κρόκους αφράτους θα γίνουν ομελέτα, scramble eggs. Αυτό που θέλω είναι να προσθέσετε τη ζάχαρη, το αλκοόλ σας, τη βανίλια και τα αυγά μας μέσα στο μπεν-μαρί. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να ανακατεύετε όλη την ώρα, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να φρατέψει το μείγμα, να κάνουμε το λεγόμενο σαμπαγιόν, έτσι ονομάζεται. Είναι μια βάση γενικά που χρησιμοποιούμε στη ζαχαροπλαστική πάρα πολύ και άμα δεν βάζαμε ζάχαρη και είχαμε μόνο αυγά, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στη μαγειρική. Όλες οι Ολλανδές, οι Μπεαρνές και αυτές οι σάλτσες γίνονται με κρόκους αυγών που ουσιαστικά φρατεύουμε σε ένα μπεν-μαρί. Τώρα, η διαδικασία αυτή θα πάρει αρκετή ωρίτσα, τουλάχιστον 5 με 7 λεπτάκια. Οπότε μην βιαστείτε στην αρχή να το παίξετε μάγκες για να κατέβετε γρήγορα, γιατί θα πιάσετε το χέρι σας. Σιγά-σιγά και θα μας δείξει το μείγμα πότε είναι έτοιμο από μόνο του. Θα φρατέψει, θα φουσκώσει και ουσιαστικά θα γίνει τέλειο. Λίγο υπομονή και σε 5 με 7 λεπτάκια πίσω να σας δείξω πώς ακριβώς θα έχει γίνει. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο το σαμπαγιό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Θέλουμε μία συνεχόμενη ροή. Θέλουμε να έχει μία ωραία υφή. Ουσιαστικά έχουμε παστεριώσει τα αυγά και είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Τώρα βγάζουμε από τη φωτιά, αφήνουμε στην άκρη λίγο να κρυώσει, δεν το θέλουμε πολύ καυτό. Και πάμε στο μίξερ. Ετοιμάσουμε πρώτα την κρέμα. Έχω τυρί μασκαρπόνε. Το μασκαρπόνε είναι κατεξοχήν το τυρί που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τιραμισού, οπότε θέλω να βάλετε και εσείς μασκαρπόνε. Τώρα, σε περίπτωση που δεν βρείτε μασκαρπόνε, κάποιο ελληνικό τυρί δεν μπορείτε να βάλετε. Δεν μπαίνει ανθότυρο ή οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε, γιατί θα έχει μια σαγραία υφή στο τέλος της κρέμας μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, βάλετε το μασκαρπόνε μέσα στο μίξερ. Σε μια άλλη εκδοχή θα μπορούσατε να βάλετε τυρί κρέμα, αν αναρωτιέστε. Αλλά θα έχει μια επίγευση τυριού το τιραμισού και δεν θέλουμε. Θέλουμε μια επίγευση που θα βγάζει να είναι ελαφριά το αλκοόλ που έχουμε ρίξει, το κακάο και ο καφές. Λοιπόν, τώρα, χτυπάμε λίγο στην αρχή το τυράκι μόνο του να αφρατέψει και συνέχεια θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος που είναι παγωμένη από το ψυγείο. Την έχουμε πάρει από το ψυγείο, σε περίπτωση που δεν είναι από το ψυγείο δεν θα δέσει ποτέ η κρέμα μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, χτυπάμε καλά. Χτυπάμε στην αρχή λίγο να σπάσει το τυρί μας
Και μόλις χτυπηθεί το τυρί κρέμα καλά, σβήνουμε το μίξερ, ανοίγουμε, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι 35% λιπαρά τουλάχιστον και πρέπει να είναι από το ψυγείο, κρύα, και θα ρίξουμε και μέσα 2 κουταγιές της σούπας κακάο Nestlé Dessert. Κοφτές δεν χρειάζεται πολύ, άμα είναι καλό το κακάο χρειάζεται λίγη ποσότητα, το ξαναλέω, οπότε μία, εδώ κοιτάξτε, ίσα ίσα να γεμίσει το κουταλάκι, 2. Και χτυπάω καλά μέχρι που να σφίξει η κρέμα μου. Και με το που σφίξει η κρέμα μας, κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν σφίγγει, δεν παίρνει πολύ ώρα εφόσον είναι κρύα η κρέμα γάλακτος. Πού είναι μαρίζουμε, εδώ είναι μαρίζουμε. Ρίχνουμε μέσα και το σαμπαγιόν. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη υφή που έχει. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εξαρτάται και με τα γούστα. Άμα θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω αλκοόλ στη συνταγή, μπορείτε. Του πάει. Απλά επειδή ξέρω ότι σε μερικούς στα γλυκά δεν αρέσει το αλκοόλ που έχω βάλει είναι τόσο όσο για να μην σας πειράξει. Θα πάω λίγο σαμπαγιόν. Και θα χτυπήσω για ελάχιστο χρόνο τώρα. Ίσα ίσα να ανακατευθούν τα υλικά. Τέλεια. Και η κρέμα μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει, που ακόμα και το σύρμα άφησε το σημάδι πάνω στην κρέμα. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Δεν θέλουμε να πήξει παραπάνω, γιατί άμα πήξει παραπάνω τώρα, καθώς θα πάει μέσα στο ψυγείο, θα γίνει στούκας όπως λέμε, θα σφίξει πάρα πολύ και δεν θα είναι αέρινη και ανάλαφρη η κρέμα όπως θα θέλαμε να είναι. Τώρα, παίρνουμε ένα ταψάκι περίπου 20 εκατοστών και αρχίζουμε να στείνουμε την τούρτα μας. Πάρτε μεμβράνη και μην τη λυπηθείτε. Θέλουμε να σκεπάσουμε τελείως και τα πλαϊνά και τον πάτο από το ταψάκι. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, θέλω να πάρετε το μαχαιράκι σας και επειδή θέλω πραγματικά όταν τρώω το γλυκό να έχω αληθινά κομμάτια σοκολάτας μέσα, μην την ψιλοκόψετε για να έχουμε δάγκωμα. Στην τομή το γλυκό θέλουμε να φαίνεται σοκολάτα και είναι κάτι που θα το πετύχετε μόνο άμα χοντροκόψετε τη σοκολάτα, όπως την κόβω και εγώ. Πραγματικά είναι υπέροχο το συνέστημα να τρως κάτι τόσο ανάλαφρο όπως το τυραμισού και στο τέλος να υπάρχει ένα δάγκωμα στο στόμα, να σου σταματάει όλη αυτή τη γεύση και ουσιαστικά να επεξεργάζεσαι το φαγητό περισσότερο μέσα στο στόμα σου. Και να σας πω ότι χρησιμοποιώ Nestlé Dessert που φτιάχνεται από φυσικό εκύλισμα βανίλιας, κόβεται εύκολα, λιώνει εύκολα και βέβαια όσο πιο καλή η σοκολάτα, τόσο πιο καλό το γλυκό μας. Και ουσιαστικά έχουμε τα πάντα που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το τυραμισού μας. Παίρνουμε τα φύλλα σφολιάτας, αυτή είναι η κάτω πλευρά και αυτή είναι η πάνω. Θα τα στήσουμε η έξω πλευρά να είναι η πάνω πλευρά, οπότε ουσιαστικά θα σιροπιάσουμε την κάτω. Ίσα ίσα κουμπάμε στο σιρόπι, κοιτάξτε πόσο λίγο, δεν χρειάζεται πολύ και αρχίζουμε να στείλουμε περιμετρικά τις σφολιάτες μας, τη μία δίπλα από την άλλη, εδώ. Δεν θα σας πάρει παραπάνω από 3 με 4 λεπτάκια. Απλά πρέπει να δώσετε προσοχή για να βγει όμορφη στο τέλος η τουρτίτσα μας. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Τέλεια. Και μόλις χτίσετε το γύρω-γύρω, ήρθε η ώρα να χτίσουμε και τη βάση. Οπότε πάρτε εδώ, μπορείτε ακόμα κάποια κενά να τις συμπληρώνετε σπάζοντας τη σφολιάτα. Γιατί άμα έχουμε πολλά κενά θα φύγει η κρέμα έξω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Στη συνέχεια θα ρίξουμε τη μισή κρέμα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι και ανάλαφρη. Θα ρίξουμε τη μισή σοκολάτα μας. Εδώ. Θα κάνουμε άλλη μία στρώση με σαβακιά, κρέμα, σοκολάτα. Και βέβαια αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν πρόκειται να αποτύχετε ποτέ σε όποιο γλυκό και αν φτιάχνετε γιατί το πιο σημαντικό πράγμα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική είναι η πρώτη ύλη και βέβαια κατά πόσο αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Τώρα, ρίχνω άλλη μία στρώση από πάνω, εδώ με την κρέμα. Ρίχνω την υπόλοιπη σοκολάτα, ίσως να αφήσω λίγο για ντεκόρ. Αυτά εδώ πέρα τα μικρά τα κομματάκια και θα κάνω την τελευταία στρώση από τη σφολιάτα μου. Εδώ. Στο τέλος, όλο αυτό που βλέπετε κατά έναν περίεργο τρόπο θα γίνει ένα. Γενικά το τυραμισού όταν το στείνεις σου δίνει την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά καθώς περνάει η ώρα μέσα στο ψυγείο δένει και γίνεται τέλειο. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα γυρνάμε τα πλαϊνά, τα βάζουμε από πάνω, εδώ και εδώ και εδώ. Πατάμε λίγο. Να πάει κρέμα σε όλες τις σχισμές, να καλυφθεί το τυραμισού, κοιτάξτε πόσο έπεσε. Και αφήνουμε στο ψυγείο για 6 με 8 ώρες μέχρι που να δέσει και να σφίξει. 6 με 8 ώρες θα κόψουμε για να σερβίρουμε. Και η τούρτα τυραμισού μας είναι έτοιμη. Έχει γίνει ακριβώς όπως θέλαμε να γίνει. Δεμένη
και έτοιμη για να κόψουμε κομμάτι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την ανάποδο γυρίσετε. Εύκολα, κεντράρουμε, σηκώνουμε. Και αν όλα πάνε καλά, η μεμβράνη θα φύγει πανεύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ακριβώς όπως το φανταζόσασταν. Όχι. Έτσι πρέπει να είναι ακριβώς. Και είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται στο τέλος είναι να ρίξουμε λίγο σοκολατίτσα από αυτή που κρατήσαμε. Να μην ξεχνάμε ότι το τιραμισού στα ιταλικά σημαίνει σήκωσέ με, που σημαίνει ότι είναι ένα γλυκό που γενικά σου ανεβάζει τη διάθεση, γιατί έχει τον καφέ, έχει τη σοκολάτα, ο συνδυασμός και των δύο γενικά σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Θα ρίξουμε και λίγο κακάο από πάνω, εδώ. Και έλα, Παναγία μου, να δεις τι κάναμε. Φανταστικό, ειλικρινά δεν θέλω να το κόψω, είναι τόσο ωραίο, αλλά θα πρέπει να το κόψω. Οπότε, προσεκτικά, να μην το διαλύσουμε. Και ειλικρινά, είναι φανταστικό. Είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θέλω να δείτε μέσα πώς είναι. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Θα ρίξω λίγο κακάο εδώ και λίγο έξτρα σοκολάτα. Και είναι μοναδικό. Για την τούρτα τιραμισού, βράζουμε σε μια κατσαρόλα τον καφέ, τη ζάχαρη και το κονιάκ μέχρι να γίνουν σιρόπι και το αφήνουμε να κρυώσει. Κόβουμε το φύλλο σφολιάτα σε 4 λωρίδες και κόβουμε κάθε λωρίδα σε 10 μικρότερα κομμάτια. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το κακάο με τη ζάχαρη. Έπειτα, περνάμε κάθε σφολιάτα από το κακάο με τη ζάχαρη και τις τοποθετούμε σε 2 ταψάκια με λαδόκολλα. Τρυπάμε με ένα πιρούνι την επιφάνεια κάθε σφολιάτας και στη συνέχεια ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς και 20 με 25 λεπτά και αφού ψηθούν, τις αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά να κρυώσουν. Για τη γέμιση, βάζουμε σε μπεν μαρί τη ζάχαρη, το κονιάκ, το εκχύλισμα βανίλιας και τους κρόκους και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να σπρίσει το μείγμα και να γίνει κρέμα. Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σαμπαγιόν να κρυώσει. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το μασκαρπόνε μέχρι να φρατέψει. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, το κακάο και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να σφίξει η κρέμα. Προσθέτουμε το σαμπαγιόν και χτυπάμε λίγο ακόμα μέχρι να γίνει μια αέρινη σοκολατένια κρέμα. Χοντροκόβουμε τη σοκολάτα, βουτάμε τα κομμάτια της σφολιάτας από την κάτω πλευρά στο κρύο σιρόπι και τα τοποθετούμε περιμετρικά σε ένα ταψάκι με διάφανη μεμβράνη. Καλύπτουμε με σφολιάτα και τη βάση. Απλώνουμε από πάνω τη μισή κρέμα, τη μισή σοκολάτα και άλλη μία στρώση από τις σφολιάτες. Ρίχνουμε την υπόλοιπη κρέμα, την υπόλοιπη σοκολάτα και τις σφολιάτες. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και βάζουμε την τούρτα τιραμισού στο ψυγείο για 6 με 8 ώρες. Αφού δέσει, την ξεφορμάρουμε, ρίχνουμε από πάνω σοκολάτα, πασπαλίζουμε με κακάο και σερβίρουμε. Θέλω να θέλω είναι ένα κουταλάκι και να δοκιμάσω αυτή την τελειότητα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι κάτι ανάμεσα από μιλφέιγο, όπως σας είπα, και τιραμισού, γιατί έχει μέσα τη σφολιάτα. Αυτή η φανταστική κρέμα, Παναγία μου. Ακούτε, έχει παραμείνει τραγανή λίγο η σφολιάτα μέσα, αλλά είναι και σιροπιασμένη. Κάνει κρούτσου κρούτσου και η σοκολάτα και η σφολιάτα. Και αυτός κάνει κρούτσου κρούτσου και μασάς. Έρχεται όλη αυτή η υπέροχη επίγευση από την κρέμα τιραμισού που κάναμε. Μία τόσο μοναδική συνταγή, πραγματικά με το τίποτα και σε ελάχιστο χρόνο. Σοκολάτα, καφές και σφολιάτα, τιραμισού. Σήκωσέ με, πρέπει να το φτιάξετε. Αγία μου.